Γιώργο Μίλτσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά σας, στους ακροατές, σε όλη την Πάτρα. Σε όλη την Πάτρα, τον, να σου πω εδώ ότι γίνεται ένας χαμός τώρα από τον κόσμο στο άκουσμα της δικιάς σου παρουσίας. Είπα ότι αύριο θα ξεοριστικοποιηθεί τι θα γίνει, αλλά ο κόσμος είναι πολύ ζεστός και πολύ θετικός στο άκουσμα να αναλάβεις πόσο στην Παναχαϊκή. Πώς προέκυψε λοιπόν το ενδιαφέρον της Παναχαϊκής? Ήρθε σήμερα, έκανες αυθημερών ταξίδι, πρέπει να το πω, το είπα και νωρίτερα. Δηλαδή για την Παναχαϊκή που αγαπάς, ήρθε σήμερα το πρωί με την κόρη από τη Θεσσαλονίκη που δεν ξέρω, μίλησες και αναχώρησες. Τι έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες και πώς άκουσε, έλαβε ο Γιώργος Μίρτσος την πρόταση της Παναχαϊκής να έρθει να λάβει πόσο στην ομάδα? Κοίταξε, πρώτα απ' όλα είναι δεδομένη η αγάπη μου για την Πάτρα και την Παναχαϊκή. Δεν έχω κρύψει ότι είμαι ο παδός της ομάδας της Παναχαϊκής. Από εκεί στρα και η ιδιότητά μου, είμαι ένας άνθρωπος επαγγελματίας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ασχολούμαι χρόνια με το ποδόσφαιρο. Να μην πω, τι να σου πέρασα από την Καβάλα, ας πούμε, και η Καβάλα ανέβηκε βιτέρνη. Και αρκετά πράγματα. Αλλά η Παναχαϊκή δεν είναι απλά μια ομάδα. Η Παναχαϊκή δεν είναι μια δουλειά για μένα. Η Παναχαϊκή είναι η Παναχαϊκή μου, η αγάπη μου, ο ερωτάς μου, και δεν τα λέω αυτά έτσι για να τα πω. Τα έχω πει και σε ανύποπτο χρόνο, ναι, ότι η ζωή μου εμένα ξεκίνησε πάλι όταν ήρθα στην Πάτρα. Είχα σταματήσει τα 23 μου την ποδοσφαιρική μου και όχι μόνο ζωή. Και αυτό το οφείλω, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές και να το λέω, στον μάγο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Βασίλη τον Στραβοπόδη, έτσι, τον οποίον το θεωρώ το Χριστό μου, ο άνθρωπο, ότι ο Θεός μου λέει είναι Θεόσφαλτος για να με σώσει. Αυτό έτσι για να καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο θεώρησε ότι πρέπει να είμαι παρόντας, να μιλήσω με τον άνθρωπο από την Αμερική, τον Άστρεϊ, τον Άστον, ναι. Μέσω Skype, πώς τα λένε αυτά τα τεχνολογίας. Να μιλήσω με τον Γιάννη τον Τάτσι, έναν εξαιρετικό επαγγελματία, προπονητή και εξαιρετικό άνθρωπο, να δω τι θέλουν από μένα, ξεκαθαρίζοντας πάντα ότι πρωτίστως εγώ είμαι και παραμένω ο παδός της Παναχαϊκής, έτσι, πέρα της ιδιότητάς μου, διότι για μένα η οποιαδήποτε άλλη ομάδα μου έκανε μια πρόταση θα ήταν μια δουλειά, ένα επάγγελμα. Για μένα η Παναχαϊκή δεν είναι επάγγελμα, είναι πρώτα απ' όλα λατρεία. Ωραία. Μιλήσαμε, μου είπαν οι άνθρωποι τι θέλουν από μένα. Είπα εγώ ότι, ας πούμε, ότι για να ξεκινήσω να μιλήσω, για να έρθω, γιατί δεν θα έρχομαι ουρανοκατέβατος πριν ημεράγεται, δεν θα έρθω να μείνω στην Πάτρα. Αν θα έρθω, ας πούμε, στην Πάτρα, θα έρθω στην Παναχαϊκή, θα έρθω να μείνω στην Πάτρα. Κατάλαβες, δεν είναι... όπως είπα εξ αρχής, η Παναχαϊκή δεν είναι μια δουλειά, πήγα την έκανα και έφυγα, είναι λατρεία, είμαι ο παδός. Πρέπει να δω τα πάντα γύρω από την Παναχαϊκή. Το πρώτο πράγμα που ξεκίνησα εγώ πριν πούμε στα διαδικαστικά της συζήτησης μου είναι ότι δεν μπορεί να έρθω και η Παναχαϊκή να πέσει, πρέπει να γίνουν κινήσεις, γιατί και ο προπονητής θέλει ποδοσφαιριστές. Υπάρχει, για να ξέρει και ο κόσμος της Πάτρας, έρθω και δεν έρθω εγώ, της Παναχαϊκής ο κόσμος, ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις από τους ανθρώπους ότι θα γίνουν μεταγραφές αξιόλογες. Για να υπάρχει ένα αξιόλογο ρόστερ. Γιατί από ό,τι μου είπε ο Γιάννης Τάτσης, υπάρχει ποσότητα, αλλά λείπει ποιότητα. Ακριβώς έτσι είναι. Με βάση τον όποιο σχεδιασμό μπορεί να έγινε το καλοκαίρι από κάποιους, συγγνώμη, κάποιους άλλους ανθρώπους. Σε καλό κλίμα συζητήσαμε, έτσι να σου πω. Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία, είναι δεδομένο. Γιατί θα ήταν πολύ βιαστικό το οτιδήποτε. Θα ξαναμιλήσουμε αύριο και μεθαύριο. Συγγνώμη. Και ό,τι είναι, εγώ είμαι ευθύστημος. Ό,τι να σου πω θα σου το πω. Ό,τι να γίνει θα σου το πω. Να σου ρωτήσω, Γιώργο, το δικό μου ρεπορτάζ έδωσε συνομιλία με τον Άστον Μπέλι, ότι ο Μπέλι, όταν του είπες ότι πρέπει να γίνουν βάση της ενίσχυσης, μίλησε για 10 μεταγραφές. Αν έχω πληροφορηθεί καλά. Μίλησε για μεταγραφές αξιόλογων ποδοσφαιριστών. Τώρα ο αριθμός δεν είναι ο αριθμός 10, ξέρω εγώ. Μίλησε ότι θα γίνουν αρκετών ποδοσφαιριστών αξιόλογων. Ωραία. Θα έρθουν αρκετοί αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Ήδη ξεκίνησαν κάποιες έρευνες για ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είναι στη διαδικασία. Οι ίδιοι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους
ότι φέτος η ομάδα όχι θα σωθεί, πρέπει να μην κινδυνεύσει καν, και ότι του χρόνου, γιατί πρέπει να μάθω σαν οπαδός της Παναχαϊκής, του χρόνου η ομάδα με βάση κινήσεις που θα γίνουν και το project που θα υπάρξει, όχι θα κάνει πρωταθλητισμό, θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα και να ανέβει εκεί που της αξίζει, την Αλφα Εθνική. Μάλιστα. Άρα και από την ΠΑΕ λένε ότι αύριο θα τελειώσει το θέμα με τον Γιώργο Μίρτσο. Λένε ότι όντως ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Είναι κάτι που περιμένουμε τώρα, θα σκεφτείς εσύ κάποια από τα πράγματα που συζήτησε σήμερα με τη Διοίκηση Παναχαϊκής. Περιμένεις κάτι από τη Διοίκηση Παναχαϊκής μέχρι αύριο μεθαύριο να οριστικοποιηθεί η συμφωνία? Σου ξαναλέω, έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά στα βασικά πιστεύω ότι στα βασικά έχουμε τις ίδιες σκέψεις, ρε παιδί μου, τις ίδιες σκέψεις. Τώρα ο ρόλος ο δικός μου, ας πούμε, μέσα στην ομάδα της Παναχαϊκής, και επειδή είναι και ο χαρακτήρας μέσα, δεν μπορεί να είναι ρόλος κομπάρσου, έτσι, ούτε να είμαι εκεί για να είμαι, να λέω ότι είμαι στην Παναχαϊκή. Θα πρέπει να έχω ρόλο που θα παίρνω αποφάσεις, πάντα με γνώμονα το καλό της Παναχαϊκής. Μάλιστα, αυτό που με ενημέρωσαν από τη Διοίκηση Παναχαϊκής, ότι όποια κουβέντα γίνεται αυτήν την ώρα με το μαζί σου, είναι για να λάβεις team manager στην ομάδα, που ουσιαστικά φαίνεται ότι θα είσαι ο άνθρωπος που θα έχεις το ρόλο των αποφάσεων αυτή τη στιγμή στην Παναχαϊκή από εδώ και πέρα. Μα σας είπα και πριν ότι δεν μπορεί ο Γιώργος ο Μίρτσος να κατέβει σε οποιαδήποτε ομάδα βασικά, πόσο δε μάλλον στην Παναχαϊκή να κατέβει και να είναι απλά ένας έμισθος ακόμα εκεί. Θα είμαι αυτός ο οποίος θα παίρνω μέρος ποδοσφαιρικά, θα παίρνω αποφάσεις, αλλά για να μπορέσω να λογοδοτήσω και στον κόσμο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος Παναχαϊκής μπορεί τώρα να φαίνεται λίγος, αλλά είναι τεράστιος. Εγώ το έχω πει 100 φορές, 100.000 φορές. Ευτύχησα να παίζω ακόμα και με αντιπάλους που δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ο Παναχαϊκός, η ΑΕΚ, με την Ξάνθη, ξέρω εγώ, με τον Πανιόνιο, με τον Απόλλωνα, να είναι γεμάτο το γήπεδο. Δηλαδή αυτός ο κόσμος είναι απογοητευμένος και περιμένει να δει κάτι για να επιστρέψει. Μάλιστα. Και η Παναχαϊκή, ναι. Και η Παναχαϊκή εκεί που βρίσκεται για αγωνιστικούς λόγους, δεν βρίσκεται για άλλους λόγους. Δεν έχει αδικηθεί, ας πούμε, τη διαιτησία ή κάτι άλλο. Καταλάβατε, είναι πράγματα δεδομένα αυτά. Μάλιστα. Βλέπω εδώ και στα μηνύματα του κόσμου ότι ο κόσμος λέει ότι με Μίρτσο θα αλλάξουν πολλά στην Παναχαϊκή. Ο Γιώργος λέει: Γιώργο, έλα κάτω όσο πιο γρήγορα μπορείς. Ο Πανάχας λέει: Μίρτσο, ψυχάρα, για πάντα Παναχαϊκάρα. Μίρτσο, έλα με φόρα. Λέει και σταμάτα την κατηφόρα. Ο κόσμος έχει προσδοκίες από τη δικιά σου παρουσία, αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, που είναι και το πιθανότερο πάντως από ό,τι μαθαίνω ότι πάμε για συμφωνία μαζί σου από το ρεπορτάζ που κάνω για πολύ πέρα ΠΑΕ. Θα δούμε αν θα υπάρχει συμφωνία. Το μόνο σίγουρο είναι, ξαναλέω και πάλι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβω σε ρόλο κομπάρσου. Ούτε, ξαναλέω, να είμαι άλλος ένας έμισθος που θα περάσω, θα κάνω μια βόλτα, ξέρω εγώ, ένα-δυο μήνες, θα πάω δυο μηνιάτικα και θα φύγω. Μου απαγορεύεται. Είναι η Παναχαϊκή μου αυτή. Είναι η Παναχαϊκή μου. Είναι η αγάπη μου. Είναι η καψούρα μου. Πες το όπως θέλεις. Η καψούρα δεν είναι. Ο έρωτας, ο μοναδικός, η Παναχαϊκή. Σου είπα όλη μου η ζωή, δηλαδή τώρα σήμερα κατέβηκα και πιστεύω με την κόρη μου τη μικρή. Ναι, το ξέρω. Δηλαδή η κόρη μου η μικρή, ας πούμε, ή και η μεγάλη, δεν θα υπήρχε αν εγώ δεν ερχόμουν να παίξω στην Παναχαϊκή, στην Πάτρα. Δηλαδή, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργώ με το συνέστημα και δεν μπορώ να ξεχάσω πως τα έχει φέρει ο Θεός έτσι τα πράγματα, δεν μπορεί παρά να υπάρχει μόνο η Παναχαϊκή για μένα. Μάλιστα. Δηλαδή, ο παδός της Παναχαϊκής θα είμαι πάντα. Αλλά αν θα συμμετέχω μέσα στο project, πρέπει να έχω γνώμη, η οποία γνώμη αυτή τη στιγμή είναι σωστή, θα πρέπει να περάσει, πάντα για το καλό της Παναχαϊκής. Με καταλαβαίνετε, Ναι, καταλαβαίνουμε, βεβαίως καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, δεν θέλω εγώ απλά να το πω έτσι αυτό σε εισαγωγικά, να κάνω τον αερόσακο για κάποιους. Με καταλαβαίνεις. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Καταλαβαίνω πλέον και περνάς και το μήνυμα. Νομίζω ότι αν αναλάβεις, τι θα συμβεί. Ότι κρατάω, είπες, δεν έρχομαι για κομπάρσο. Σίγουρα όλοι περιμένουν να πάρεις αποφάσεις. Ο κόσμος αυτό λέει: Γιώργο, πάρε τις αποφάσεις εσύ. Γιατί ξέρεις το ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα η ζωή μου όλη είναι ποδόσφαιρο. Αλλά σου ξαναλέω και πάλι, αποφάσεις όχι δικτατορικά αποφασίζω και διαταζώ. Όχι. Ποιο είναι το καλό για την Παναχαϊκή, αυτό πρέπει να γίνει.
Μάλιστα. Στις λίγες ώρες παραμονής... Και επίσης, επίσης, δεν θα έρχομαι για να φύγω. Δηλαδή, αντί ήρθαμε την Πέμπτη, Παρασκευή, ξέρω εγώ, κάναμε ένα τριμεράκι, τελείωσε το παιχνίδι, δεν φύγαμε για σου πάω Θεσσαλονίκη. Όχι. Θα είμαι εκεί, μαζί με την ομάδα, μαζί με τον κόσμο, γιατί η Παναχαϊκή μας ενδιαφέρει. Για σένα, Γιώργο, που βλέποντας τώρα και την ο κόσμος αγαπάει, είναι ένα ακόμη σύν για σένα ότι και αν αυξάνει σε πιθανή συμφωνία τις υποχρεώσεις, γιατί βλέπω ότι μεγάλο κλικ στον κόσμο αυτή την ώρα το άκουσμα ότι ο Γιώργος Μίρτσος θα αναλάβει πόσο στην Παναχαϊκή. Άκου αυτό και αυτό θέλω να είναι, πώς θα το κάνεις, ο τίτλος, πώς θα... Εμένα με ενδιαφέρει, γιατί οι μεγάλες ομάδες είναι αυτές που έχουν τίτλους και κόσμο. Η Παναχαϊκή μέχρι τώρα δεν ευτύχησε να πάρει τίτλους στη Super League ή στην Αλφα Εθνική. Είναι μεγάλη ομάδα γιατί έχει μεγάλο κόσμο, μεγάλο λαό. Και όπως προείπα, σου ξαναλέω, νιώθω τεράστια ευθύνη απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που πιστεύω με αγάπησε όταν έπαιζα. Τους αγάπησα, αυτό είναι δεδομένο. Είναι γνωστή η αγάπη μου για τον κόσμο και το πώς νιώθω. Εγώ όποτε έρχομαι στην Πάτρα συγκινούμε. Παίζω με τους βετεράνους και με παίρνουν τα δάκρυα, δηλαδή έτσι από μόνα τους. Όταν μπαίνω μέσα στην Αγιά, δηλαδή να παίξω, χωρίς λόγο που με κοιτάνε, λέω τι να σας πω, φύγανε μόνο. Που θεωρούμε από τους σκληρούς τάχα, τέλος πάντων. Είναι άλλο πράγμα για μένα η Παναχαϊκή. Απέναντι στον κόσμο, δηλαδή εγώ επειδή θα κοιτάξω στα μάτια τους άλλους, τους ανθρώπους, τους οπαδούς της Παναχαϊκής, μου απαγορεύεται όχι να πω ψέμα, αλλά να μην γίνει αυτό που πρέπει να γίνει για την Παναχαϊκή. Γι' αυτό είμαι και έτσι μαγκωμένος και σκέφτομαι τα πάντα. Και ξανασκέφτομαι γιατί πρέπει να δω, πρέπει να γίνουν πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνουν μεταγραφές. Πρέπει να γίνουν μεταγραφές γιατί η ομάδα έχει αγωνιστικό θέμα. Όπως το είπε ο Γιάννης, Γιώργο, όπως το είπε ο Γιάννης Τάτσης, είναι η ομάδα έχει ποσότητα αλλά δεν έχει ποιότητα. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Μα αυτό είναι δεδομένο, το βλέπουμε. Και ξέρεις κάτι, τα παιδιά που είναι και οι ποδοσφαιριστές αυτοί που παίζουν. Προσπαθούν τα παιδιά, έτσι. Δεν είναι κανείς που δεν προσπαθεί. Αλλά το θέμα είναι το τι μπορεί. Είναι οι βαθμίδες ποιότητας που υπάρχουν, να σου πω. Και ένας προπονητής είναι προπονητής, δεν είναι μάγος. Δηλαδή ο Γιάννης ο Τάτσης τώρα είναι ένας αξιόλογος και άνθρωπος και προπονητής. Είναι πολύ αξιόλογος. Το γνωρίζω χρόνια από την πορεία και βλέπω και γνωριζόμαστε. Άμα δηλαδή είσαι μάγειρας και σου δώσω φασόλια, φασολάδα θα κάνεις. Δεν μπορεί να κάνεις φιλέτο. Έτσι είναι. Μάλιστα. Στις λίγες ώρες που ήμουν στην Πάτρα, είδες κάποιους από τους γνωστούς σου, είχες κάποιο τηλεφώνημα με παλιούς παίκτες ή ήταν μόνο η συζήτηση Παναχαϊκή και αναχώρησες? Πάντα όταν έρχομαι στην Πάτρα πρέπει να δω και έδωσα εντολή διαταγή στον Νίκο τον Στραβοπόδη να μου φέρει τον Μάγο να πιούμε καφέ. Οπότε είδα σίγουρα τον Μάγο. Μάλιστα, το περίμενα. Τον Βασίλη τον Στραβοπόδη. Όπου... καλά, άσε αυτό δεν θέλω να το πω τώρα. Και ο Μάγος αυτή τη στιγμή είναι η σημαία της Παναχαϊκής μας. Ο Βασίλης ο Σταυροπόδης είναι ο μοναδικός αντιθρησκευτική πεντάδα που είναι ζωντανό. Πρέπει σε εισαγωγικά, η Παναχαϊκή τον έχει εκεί. Υπάρχει μεγαλύτερος πρεσβευτής από τον Βασίλη Σταυροπόδη αυτή τη στιγμή για την Παναχαϊκή. Ο οποίος δεν κάνει και παιχνίδι, να σου πω. Είναι από τους λίγους που δεν κάνει παιχνίδι και είναι κάθε εντός ένας παιχνίδι στην Αγιά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Μα είναι ο άνθρωπος Παναχαϊκή κι αυτός. Είδα πολλούς φίλους, τον Σπύρο τον Βερναρδί, φιλαράκι μου, μπασκετμπολίστα, Σπεχτούρα. Α, το Σπύρο, να μην λέω ονόματα, πάρα πολλούς. Όποτε έρχομαι στην Πάτρα, ξέρεις, νιώθω τέτοια οικειότητα και δεν είναι ότι σαν να είμαι σπίτι μου, σαν να είμαι καλύτερα από το σπίτι μου νιώθω. Μάλιστα. Οι παλιοί κυρίως που θυμούνται έτσι ιστορίες, γέλια αυτά, υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός. Ο σεβασμός είναι κάτι που κερδίζεται, δεν τον απαιτεί στο σεβασμό. Και εγώ έχω τεράστιο σεβασμό για τον κόσμο της Πάτρας και κυρίως της Παναχαϊκής. Γιατί με αγάπησαν, μου το δείξανε. Στο γήπεδο, στο δρόμο, παντού. Οπότε, αν ασχοληθώ με την Παναχαϊκή, έχω τεράστια ιερή, μπορώ να πω, υποχρέωση απέναντι στον κόσμο της Παναχαϊκής να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι για να γίνει επιτέλους χαρούμενος. Να γελάει. Εγώ σας λέω, μου έχει μείνει στο μυαλό ότι ας πούμε το καλύτερο καρναβάλι του κόσμου γίνεται στην Πάτρα, έτσι δεν είναι στο Ρίο, είναι στην Πάτρα. Εποχή καρναβαλιού παίρνανε τα άρματα μέσα στο γήπεδο, κάνανε τη βόλτα τους εκεί, που δεν παίζαμε αγώνα εμείς, κάναμε ζέσταμα.
και τα άρματα περιφέροντας στο γύρω-γύρω χώρο. Συγγνώμη λίγο γιατί είμαι στα διόδια. Ναι, ναι. Συγγνώμη λίγο, πέρα τα λεπτά. Πόσα διόδια έχετε. Πολλά. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, και στα δύο-δύο ο Γιώργος Μίρτσος, ναι, πληρώνει αυτή την ώρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Η Ελλάδα το 2-2, ρε. Ναι, η Ελλάδα το 2-2. Για Θεσσαλονίκη πάρα πολλά 2-2. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα στον κόσμο. Εδώ ο φίλος λέει ο Μαρίνος ο Μίρτσος φοράει παντελόνια. Ελπίζω λέει να έχει το καπελάκι της ομάδος που του χάρισα την προηγούμενη φορά που ήρθε με τον Λεωνίδα Βόζου, λέει στην Πάτρα ένας φίλος. Εννοείται. Τα κλειδιά μου, ας πούμε, τον Μπρελόπ είναι παραχαϊκή. Μάλιστα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι παντού όπου υπάρχει παραχαϊκή. Δεν είναι, είναι πάνω. Εντάξει, τώρα μην λέμε τώρα και πολλά και σάλια μάλια. Είναι δεδομένο αυτό. Μακάρι να γίνει όλο αυτό και να δω τον κόσμο χαρούμενο, σας λέω ειλικρινά. Τι να σας πω τώρα άλλο. Εγώ θέλω να βλέπω χαρούμενους ανθρώπους, παραχαϊκιώτες, γιατί η παραχαϊκή το ποδόσφαιρο πρέπει να δίνει χαρά. Είναι κοινωνικό, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μέσα στην κοινωνία. Εγώ σας λέω, θυμάμαι όταν παίζαμε, πιέναμε την άλλη μέρα να πιούμε ένα καφέ και όλος ο κόσμος συζητούσε για την παραχαϊκή τι έκανε. Και τώρα λες παραχαϊκή και σου ξυνίζει να μου αου. Και ο κόσμος δικαιολογημένα έχει απογοητευτεί, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει πάντως η όρεξη από τους ανθρώπους. Αυτό μου δώσε να καταλάβω. Να δυναμώσει η ομάδα, να δούμε. Μάλιστα. Εγώ πάντως ό,τι έχω να σας πω θα σας το πω. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Βέβαια. Οπότε περιμένω ότι από την Πάτρα ότι αύριο πάντως θα τελειώσει το θέμα. Όντως λένε ότι έχει κλείσει, αλλά θεωρούν ότι θα τελειώσει αύριο το θέμα. Και το πιθανότερο φαντάζομαι εγώ είναι την προσυμφωνία. Θα δούμε. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα μπροστά μας. Θα το δούμε. Η διάθεση πιστεύω ότι υπάρχει και από δυο. Εντάξει. Και τελευταία, σε περίπτωση συμφωνίας να φανταστούμε το Σάββατο βεβαίως θα ξαναπιστρέψει Πάτρα να δει το παιχνίδι, έτσι. Σε περίπτωση συμφωνίας. Μπορεί και να πάρω ελικόπτερο για να κατέβω. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καιρό. Καλά ταξίδι. Καλή επιστροφή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.